Λοιπόν, είχατε μια ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε, του Σωματείου των Εργαζομένων. Και την πρωτοβουλία πολιτών. Έτσι. Προτίθεστε να λάβετε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Καταρχήν, όπως δηλώσαμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, στη συνάντηση που κάναμε στο εργατικό κέντρο, είναι ξεκάθαρο πια ότι η Τρόικα, η εσωτερική, υφερνώντας εντολές της εξωτερικής Τρόικας, παραχωρεί ακόμα και τα νερά, προκειμένου να ελέγξει το σύνολο των πολιτών. Αυτό είναι και αντισυνταγματικό, είναι και παράνομο, είναι και ανήθικο. Για να ξέρετε, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι είμαστε στο πλευρό και των εργαζομένων της ΕΙΑΤ, αλλά και των πολιτών. Διότι το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Ένα αγαθό το οποίο αποτελεί προϋπόθεση την επιβίωση του ανθρώπου. Δεν μπορεί ούτε να ξεπουληθεί, ούτε μέσω αυτού να ελεγχθούν οι πολίτες. Θα κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες που έχει το Κοινοβουλίο. Πέραν του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της νομοθετικής εργασίας, δηλαδή της κατάθεσης πρότασης γνώμη, όπως ζητήσαν οι πολίτες, είτε της συλλογής υπογραφών με την Ομοσπονδία των Εξάρτητων Ελλήνων, για να μπλοκάρουμε τους σχεδιασμούς. Είναι ξεκάθαρο πια ότι η κυβέρνηση αυτή εκτελεί τις εντολές αυτές κατά παρέκκληση της λαϊκής εντολής. Εάν το νομούν, μας κάνουν την οξύ. Εσείς επισκεφτήκατε και την Έλβο και βρίσκεται στο επίκεντρο του θέματος. Έχω κάνει δουλειά την Έλβο. Επίσκεφτε καταρχήν την Βιομηχανική Επιτροπή της Ίνδου, διότι υπάρχουν και οι ιδιώτες απολυμμένοι, οι Έλληνες άνεργοι από την πολιτική αυτή. Επισκέφτηκα την Έλβο, τώρα στην ΕΙΑ και εν συνεχεία θα πάμε στην ΕΡΤΡΙΑ, διότι η συγκεκριμένη πολιτική πρέπει να καταλάβουμε ότι φύγει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σήμερα οι εργαζόμενοι είναι αυριανοί άνεργοι. Δεν θα γλιτώσει κανείς από την πολιτική αυτή. Τα λουκέτα μπαίνουν στο ένα μαγαζί και θα βγουν στο δικό μας μαγαζί. Δεν υπάρχει κανείς που θα επιβιώσει από την πολιτική που πάει να μην κάνει απλώς εσωτερική υποτίμηση, αλλά να εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό, να καταργήσει τη δημόσια και την ελληνική περιουσία.